Θα καλέσουμε τώρα στο βήμα τον πατέρα Αντώνιο Μπιλάνη, πρωτοπρεσβύτερο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ο οποίος ήρθε από μακριά να βοηθήσει να συμβάλλει με τις γνώσεις του στην ημερίδα μας. Ασχολείται με την αγιολογία, είναι διδάκτορ ψυχοπαιδαγωγικής, ιστορικός, συγγραφέας. Θα παραλείψω αρκετά πράγματα που ενδεχομένως έπρεπε να υποθούν σχετικά με την δράση του. Να αναφέρω απλώς το τελευταίο πόνημά του, το Θησαυρολογίο του Αγίου Νεκταρίου, ένα εξαιρετικά σημαντικό δίτομο έργο, το οποίο έχει παρουσιαστεί και θα παρουσιαστεί και περαιτέρω στην Κρήτη. Πατέρα Αντώνιο, καλώς ορίσατε. Παρακαλούμε να έρθει στο βήμα να μας αναπτύξετε το θέμα «Οι νεομάρτυρες και το Πατριαρχείο στην Τουρκοκρατία». Σπασμιότατη. Αγαπητοί Εχριστό πατέρες και αδελφοί, θα ξεκινήσουμε την ανάλυση του θέματος «Το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως και οι νεομάρτυρες επί Τουρκοκρατίας», μια σύντομη ιστορική, φιλολογική και ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση. Καταρχάς, θα θέσουμε το θεωρητικό πλαίσιο, τη μέθοδο έρευνας, της μεθόδους μάθησης και συμπεριφοράς, τη θεωρητική οροθέτηση, το ερευνητικό μέρος και τα κείμενα. Στο Πανεπιστήμιο λοιπόν Αθηνών και στο Ιστορικό και Αρχαιολογικό Τμήμα μας είχε απασχολήσει σε δύο ειδικά μαθήματα, τόσο στις νεοελληνικές φιλολογικές σπουδές όσο και στην ιστορία των νεωτέρων χρόνων, το ζήτημα των νεομαρτύρων. Αλλά και λόγω διδακτορικού αρκετά χρόνια αργότερα και ψυχοπαιδαγωγικά και επομένως και σε συνάφεια και συνεργασία και με κάθε άλλο σχετικό τμήμα ή τομέα του επιστητού περίπου ως εξής. Παρατηρούμε πρώτης ότι σε όλα τα επίσημα εκκλησιαστικά κείμενα που αναφέρονται οι νεομάρτυρες, από πλευράς μάθησης με πρότυπα, κατά το τιμή Αγίου μίμησης Αγίου και ως προς τη μεταβίβαση της μάθησης, λόγω των ομοιοτήτων και της γενίκευσης, καθίστανται πολύ σημαντικοί και ως φορείς υπυκνωμένης πείρας, εφαρμοσμένης γνώσης, δηλαδή καθαρά, αλλά και για την ανάπτυξη της σκέψης προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της προσωπικότητάς μας και της κατοχής πλέον ανωτέρου επίπεδου γνώσης, λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη και τις ιδιαίτερες κλίσεις του καθενός και τα προσωπικά μας ενδιαφέροντα, για πάντα πάντως ως τις θέλει. Γενικά έχουν καταγραφεί ύστερα από την έρευνα που κάναμε με τον αγαπητό συνάδελφο του κύριο Τσακυράκη, έχουν καταγραφεί και εορτάζονται από την Εκκλησία μας περίπου 180 νεομάρτυρες. Σε ξεχωριστές ημερομηνίες μερικοί ταυτίζονται με ποικίλα ονόματα χριστιανικά που επαναλαμβάνονται μερικά έως και 16 φορές του Αγίου Γεωργίου, 14, 11 του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Ιωάννου και αρκετές φορές βλέπουμε και ονόματα μη χριστιανικά όπως και ανωνύμους από τον 11ο ήδη αιώνα μέχρι το 19ο και εξής. Από έρευνα λοιπόν που κάναμε πάνω στο Κρητικόν Πανάγιον, το κείμενο του Αγίου Νικοδήμου το πρώτο του 1799, το Νέων Μαρτυρολόγιων και τη συμπληρωμένη έκδοση από την Ορθόδοξη Κυψέλη, βλέπετε εδώ πέρα στο γράφημα ότι όσο χωρούμε από τον 17ο στον 18ο, στον 19ο αιώνα, πυκνώνει αυτό το ρεύμα των νεομαρτύρων. Και εισαγωγικά πάντοτε, μία από τις αιώνιες εντολές είναι το ου φωνεύσεις. Και ένα βασικό βέβαια πανανθρώπινο ατομικό μας δικαίωμα, η ζωή μας. Αποτελεί ειδικά για εμάς τους ιερείς και κόλλημα ιεροσύνης, αν δεν το τηρήσουμε. Φόνος λοιπόν δεν δικαιολογείται, απλώς κατ' οικονομίαν ανεχόμαστε τον αμυντικό πόλεμο, έμεσα, όπου και πάλι πάμε να θυσιαστούμε για την οικογένειά μας, τα ιδανικά μας κτλ. Ξεχωριστή πάντως περίπτωση αποτελεί η αυτοθυσία του Ιησού Χριστού μας. Περιπτώσεις όπως η Σουλιώτισσα στο Ζάλογο, στα 1803, ή ακόμα αν θέλετε και ο Σωκράτης, ως προ-Χριστού χριστιανός, ο οποίος έρχεται να πιει το κόνιο στα 399, αλλά και οι σήμερα παρουσιαζόμενοι νεομάρτυρες, όπως θα καταδειχθεί από τις σχετικές εισηγήσεις. Ο κλήρος λοιπόν του Βυζαντίου, να γυρίσουμε λίγο πίσω τα ρολόγια μας, γιατί εκεί πέρα ξεκίνησε αυτό το θέμα, εις τύπων και τόπων Χριστού
και μέσα από την Αποστολική Διαδοχή μας θυμίζει η πρώτη πρίτανης του Πανεπιστημίου Παρισίων, ο κλήρος λοιπόν της Κωνσταντινούπολης και κατά το παράδειγμά του ολόκληρος ο Ορθόδοξος κλήρος, δεν είναι ανάγκη να στρατεύεται, μάλιστα δεν έχει καν το δικαίωμα να σηκώνει τα όπλα, ούτε καν για την άμυνα των εαυτών του. Αντίθετα από τους Λατίνους, ο Πάπας διατηρεί ιδιαίτερο στρατό. Ο Ορθόδοξος κλήρος ποτέ δεν μάτωσε τα χέρια με τα οποία προσφέρει τη Θεία Κοινωνία. Είναι γνωστό ότι αυτό το αιμοσταγές το καταλόγησαν οι Ορθόδοξοι εναντίον των καθολικών ιερωμένων, κυρίως αυτών που διακρίθηκαν παίρνοντας μέρος στις σταυροφορίες, τις τελευταίες από τις βαρβαρικές επιδρομές του Μεσαίωνα, όπως τις χαρακτήρισε κορυφαίος Βυζαντινολόγος, και στα αιματηρά εκείνα γεγονότα της άλωσης της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους το 2004. Αυτής της Miss Guided Crusade, κατά τον Σερ Στίβεν Ράνσιμαν. Επειδή είμαι και εκπαιδευτικός, θα ακούτε κάποια λαθάκια, είναι το copyright. Να το παρακολουθείτε. Όταν οι χριστιανοί ορθώθηκαν κατά χριστιανών. Τι παράδοξο. Αναφέρομαι στις λαιλασίες της Κωνσταντινούπολης από τους καθολικούς στρατούς της Δύσης, σφραγίζοντας έτσι το διαζύγιο της χριστιανοσύνης και το σχίσμα των εκκλησιών και φυσικά η δυνατότητα για τις κατακτήσεις όλων των δυτικών συμφερόντων αλλά και των Οθωμανών που οφείλεται στο έγκλημα όπως έχει χαρακτηριστεί των σταυροφόρων. Εμείς δόξα τω Θεώ ούτε θρησκευτική παρακμή γνωρίσαμε, ούτε συγχωροχάρια μοιράσαμε, ούτε θρησκευτικούς πολέμους πήραμε, ούτε έλλειψη ανεξιθρησκείας γνωρίσαμε. Τον αντίον θυσιάστηκε η Εκκλησία μας για αυτόν τον τόπο, για αυτόν τον λαό, τον λαό του Θεού. Ποικιλοτρόπος. Λόγοι επομένως, όπως θα δείτε αμέσως μετά, εθνικοί. Λόγοι θρησκευτικοί. Λόγοι και ψυχολογικοί επιβάλλουν τη λύση, τη μία και μοναδική, του μαρτυρίου. Δείτε και τη δικιά μας διδακτορική διατριβή. Γιατί, ακούστε. Στα 1669, όπως βλέπετε από πίνακες περίπου της εποχής εκείνης, οι Τούρκοι πατάνε ως γνωστόν το νησί της Κρήτης. Λίγο νωρίτερα, λίγο αργότερα. Εγκαινιάζοντας την περίοδο της τουρκοκρατίας και εδώ στο νησί. Και ενώ ελάχιστοι τουρκικής καταγωγής σταθμεύουν στο νησί, όταν γίνεται απογραφή πληθυσμού σε λίγα χρόνια, στα 1730, προσέξτε τα νούμερα, 200.000 από τις 350.000 κριτικοί δηλώνουν μουσουλμάνοι. Πόσοι από αυτούς τώρα, σας θέτω το ερώτημα, επιστημονικά ήταν κρυπτοχριστιανοί, θα δούμε. Η εξήγηση λοιπόν του φαινομένου μας οδηγεί στην εξής θεωρία. Υιοθετώντας μάλιστα τη χρονολογική περιγραφή που πρώτος χρησιμοποίησε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο Οσάνο βιβλίο του, θα μιλήσει το ίδιο το κριτικόν Πανάγιον σήμερα. 17ος αιώνας λοιπόν έρχεται και αλλάζει ο κατακτητής στην Κρήτη. Όλα αρχίζουν εξ αρχής. Με πρώτο πάντοτε κριτήριο διαβίωσης, θέλετε να περάσετε καλά, να έχετε ποιότητα ζωής, το θρήσκευμα. Έχει αποτυπωθεί λοιπόν ιστορικά, ακόμα και πολύ αργότερα, μετά το Χάτι Χουμαγιούν και σε κλασικά στο είδος τους κείμενα λογοτεχνικά του τόπου, εδώ της Κρήτης, αλλά και του ευρύτερου ελληνισμού, παρακαλώ, κείμενα δηλαδή του γνωστού μας Κονδυλάκη, Βυζινού, ακόμα και του Παπαδιαμάντη, στα περί τεχνακείμενα, το κακό συναπάντημα, το μόνο της ζωής του ταξίδιων, το πρώτο μάλιστα διαδραματίζεται στο Μοχό, αλλά και σε άλλες μορφές τέχνης, όπως θα δούμε, στη ζωγραφική, περίφημος Γκίζης, Γκίζης, στα ελληνικά, στη Γερμανία έρχεται να ζωγραφίσει αυτούς τους περίφημους πίνακες. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι έκλεισε η δραχμή με τελευταίο χαρτονόμισμα ακριβώς στο κρυφό σχολείο. Προφητικά δεν ξέρουμε. Είναι ο πιο ακριβός πίνακας, πάντως ζωγραφική θέση στα ελληνικά. Παιδικά αραβωνιάσματα, τι κάνανε δηλαδή οι παππούδες μας για να σώσουν τα παιδιά τους, από το φόρο, όχι το χαράτσι, μην το φοβάστε το χαράτσι, το φόρο αίματος, αυτό να φοβάστε. Και βέβαια το παιδομάζωμα. Δεν μιλάω εγώ, θα μιλήσει ο Άγιος Νικόδημος. Μην βιάζεστε στο τέλος.
Είναι πολύ χαρακτηριστικό μάλιστα το κείμενο του Κονδυλάκη, το κακό συναπάντημα, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ, συγγνώμη, είμαι σεβασμιότατο από αυτούς που ήρθανε πρόκειται. Ένας άτεκνος, μεσήλικας, ταμακιάρης, πλεονέκτης δηλαδή, τουρκική λέξη, θα την αποφεύγει, γιατί καλό είναι, κριτικός, ανήμερα την Κυριακή του Πάσχα, πηγαίνει στο χωράφι για δουλειά. Ανήμερα το Πάσχα. Μια αμαρτία όμως, η οποία δεν διαφεύγει ούτε από τη σύζυγό του, αλλά ούτε και από τον κρύπτο χριστιανό αγά του μοχού, ο οποίος μόλις τον πέτυχε στον δρόμο, του άλλαξε κυριολεκτικά τα φώτα. Τον εξισλάμισε, έστω και εικονικά. Ο Σότου, ο απομηχανής θεός, ο παπάς του χωριού, πήγε και τον παρακάλεσε να τον αφήσει ήσυχο. Στο κείμενο όμως, θέλω να προσέξετε ιδιαίτερα, επειδή είμαι εκπαιδευτικός έτσι της δράσης, όχι της βράσης, έχω τελειώσει βέβαια, είμαι συνταξιούχος και παππούς τώρα. Σήμερα μάλιστα είχα το ευτυχές γεγονός να γίνω για 7η φορά παππούς μέσω Νέας Υόρκης, η ευλογία που πήραμε από το Σεβασμίο εδώ, 5 το πρωί. Γεννήθηκε ο Παύλος. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα. Στα σχολικά εγχειρίδια παλιότερα ήταν από τα πιο κλασικά κείμενα στην Τρίτη Γυμνασίου. Παραλείπαν όμως σκόπιμα μία παράγραφο η οποία φωτίζει όλο το θέμα. Λέει λοιπόν εκεί ανάμεσα στα άλλα, όπως και στο έργο του Βυζινού, το μόνο της ζωής του ταξίδιο, το οποίο έχει γίνει και κινηματογραφική επιτυχία, που μας μεταφέρει στο άλλο άκρο του τουρκοκρατούμενου ελληνισμού, στη μακρινή Θράκη, και όπου οι αντίπαλες δυνάμεις, θέλω να προσέξετε εδώ, της διπολικής αυτής διαταραχής, δεν είναι Έλληνας Τούρκος, όπως τα αναμέναμε, αλλά Χριστιανός Τούρκος. Στην Κρήτη λοιπόν τι συνέβαινε. Γράφει ο κριτικός λογοτέχνης από τη Διάνο σχετικά. Μετά την ψεύτικη και αλλαξοπιστία του κεντρικού μας ήρωα, η ψυχολογική του κατάσταση περιγράφεται επί λέξη ως ακολούθως. Μπορούμε να βγάλουμε ο καθένας τα συμπεράσματά του τι συνέβαινε και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Αφού μπροστά στον αγά δέχθηκε ο ίδιος να γίνει Τούρκος, δεν λέμε αμεθανός, Τούρκος, μαρτύρησε πίστη στο Μουχαμέτη και τώρα αν έμενε χριστιανός, δεν λέει Έλληνας, χριστιανός, ή το ως να γύριζε από την τουρκική στη χριστιανική θρησκεία. Και αυτό θα ήταν η εσχάτη προσβολή κατά των Τούρκων και της θρησκείας των. Μία μόνη διέξοδο έβλεπε να είναι στο φανερό Τούρκος και στο κρυφό χριστιανός. Και συνεχίζει ο συγγραφέας με αυτή τη φοβερή παράγραφο. Προσέξτε παρακαλώ. Οι περισσότεροι στην Κρήτη που είχαν τουρκέψει και τούρκευαν, αυτή την απόφαση έπαιρναν. Γι' αυτό και αλλαξοπίστηζαν όλοι μαζί οι κάτοικοι των χωριών. Αλλά είτε οι ίδιοι, είτε οι απόγονοι των, σε μία ή δύο γενναίες, συνήθιζαν να ζουν ως Τούρκοι. Και τότε αληθινά απαρνούνταν την καταδιωγμένη θρησκεία των. Ήτο όμως και πολύ δύσκολο, πολλάκις και αδύνατο, να κρατήσουν την απόφασή των, να κάνουν κρυφά δηλαδή τους τύπους της χριστιανικής λατρείας και φανερά να περνάνε για Τούρκοι. Το νέο λοιπόν μαρτυρολόγιο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου του 1799 αποτελεί για μας τους φιλολόγους ένα λογοτέχνημα, ένα πεζογράφημα. Το είχαμε διδαχθεί σε αυτά τα δύο μαθήματα. Έχει σκοπό λοιπόν να φρονηματίσει με τους βίους των Αγίων αυτών, όπως πολύ ωραία μας είπαν και οι προλαλήσαντες, μηδενός εξερωμένου και φαντάζομαι στην ίδια συχνότητα θα πορευτούν και οι υπόλοιποι. Ήθελαν λοιπόν να φρονηματίσουν οι πατέρες της Εκκλησίας, ο μεγάλος αυτός, ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, να καθοδηγήσει όλους τους ραγιάδες. Γιατί όλοι αυτοί οι νεομάρτυρες μαρτύρησαν ή γιατί αρνήθηκαν, όπως θα δούμε και στην εισήγηση του κυρίου Τσακυράκη, να αλλαξοπιστήσουν ή γιατί αλλαξοπίστησαν σε κάποια στιγμή δύσκολη τη ζωή τους από ιδιοτέλεια, θέλετε, όπως και οι προηγούμενοι, από αφέλεια και έπειτα μετάνιωσαν, τους εκδικήθηκαν οι Τούρκοι και οι ίδιοι ομολόγησαν τη χριστιανική τους ταυτότητα, όπως ακριβώς είπε ο προλαλής σας. Χριστιανός ήμουν και πάλι είμαι, το Χριστό μου προσκυνώ και λατρεύω και ομολογώ αληθινό Θεό. Χριστιανός γεννήθηκα και χριστιανός θα πεθάνω. Όπως ακριβώς έλεγαν δηλαδή και οι πρώτοι μάρτυρες εκείνοι όταν στα ρωμαϊκά δικαστήρια απαντούσαν δίνοντας το όνομα της ταυτότητάς τους άπαντες κοινό, χριστιανός.
Δείτε αν θέλετε και το δίηγμα του Παπαδιαμάντη Χίρα, του νεομάρτυρου, στα 1905. Τώρα, πολιούχοι, όπως βλέπετε στη σχετική εικόνα, πόλεων νεομάρτυρες είναι πασίγνωστοι εξ αυτών σε όλο τον ελλαδικό και όχι μόνο χώρο. Οι ενθάτε και αυτές τις ώρες εξαιρετικώς τιμόμενοι Άγιοι Τέσσερις του Ρεθύμνου, στα Γιάννενα, στη Ρόδο, στην Αθήνα, στο Ναύπλιο, στην Τρίπολη, Σταυρούπολη και Νεάπολη, Θεσσαλονίκη επάνω, Σαμοθράκη, Τύρναβο, Καρπενήσι, Μέτσοβο, Επανομή, Χαλάστρα, Ραψάνη, Καρδίτσα, Σπέτσες. Όσα στη Μολδαβία, στη Βόνιτσα, στις Σέρες κλπ. Τώρα δεν θα πούμε τίποτα για τον αποτρόπαιο θάνατο όλων των νεομαρτύρων μας. Θα επισημάνουμε όμως το μοναδικό ρόλο που έπαιξαν ιστορικά οι Άγιοι αυτοί για την απελευθέρωση της Κρήτης. Όπως και σε άλλα μέρη του ελληνισμού, όπου έφτανε το ευεργετικό χέρι του Πατριάρχη, τα πράγματα είχαν ως εξής. Το θέμα χωρίζεται σε δύο υποενότητες, η μία θετική και η άλλη αρνητική. Γιατί πρόκειται βέβαια για τις δυνάμεις συντήρησης του ελληνισμού, αλλά και τους κινδύνους πλήρους εξαφάνισής του. Και ξεκινάμε από το τελευταίο, τους κινδύνους, που είναι οι πασίγνωστοι εξισλαμισμοί, το πεδομάζωμα στη συνέχεια, η πειρατεία και η υποχρεωτική ναυτολογία των Ελλήνων στον Οθωμανικό στόλο. Πώς έγινε, έχουμε άραγε αναρωτηθεί, μια κούφτα εκπροσώπων της Κιτρίνης Φυλής, που αριθμεί 300 σκηνές, στο Χωρασάν εκείνο το μακρινό, στην εποχή που μιλάμε, με το μογγολικό όνομα Τούρκη, που σημαίνει κράνος, να γίνει ολόκληρη αυτοκρατορία με εκατοντάδες εκατομμύρια και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που να εξευρωπαϊστεί και ο ανθρωπολογικός τύπος τους. Οι βίαιοι βέβαια καταναγκαστικοί εξισλαμισμοί και οι αρπαγές γυναικών που ακολουθήθηκαν από εκούσιους εξισλαμισμούς για να ξεφύγουν οι δυστυχείς τις συμφορές μας οδηγεί στην σκέψη ότι μόνο μέτρο πολιτικής πρόνοιας ήταν το ότι γλίτωσαν από εξισλαμισμό όλοι οι Βαλκάνιοι λαοί, γιατί απλούστατα χρειάζονταν οι ραγιάδες, οι άπιστοι, συγγνώμη, για να πληρώνουν τους φόρους. Τα δημοτικά λοιπόν τραγούδια, τα οποία ονομάζουμε κλέφτικα, παρουσιάζονται ακριβώς για ανάλογο λόγο τότε που βία εξισλαμίζονται οι Αλβανοί και στρέφονται από τους Τούρκους εναντίον των Ελλήνων αρματολών. Το πεδομάζωμα, το οποίο στήχησε μισό με 1 εκατομμύριο χριστιανόπουλα, τα οποία απάτησαν το στρατό που δεν είχαν ποτέ οι Τούρκοι, και μάλιστα επίλεπτο, το γενή τσερί, το νέο στρατό, το πεζικό, με τους Ατζέμογλάν, 15 έως 20 ετών, νέους που άρπαζαν από τα σπίτια μας, αλλά και ολόκληρη τη στρατιωτική και πολιτική τους ιεραρχία, από τα Ιτσογλάν, 4 έως 10 ετών, που ήταν ό,τι καλύτερο διαθέταμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι από πολλούς ιστορικούς έτσι διαπιστωμένων 25 Σουλτάνους, οι 20 ήταν Έλληνες, εκτουρκισμένοι βέβαια. Και από 50 πρωθυπουργούς, τα λέγαμε σήμερα, Βεζίριδες, μόνο οι 5 Τούρκοι. Εμπόδιο στη συμφορά αυτή, που γρήγορα απέτυχε, όπως είδαμε, και ο κρυπτοχριστιανισμός και μόνο όπλο σωτηρίας, αυτοί που γιορτάζουμε σήμερα, οι νεομάρτυρες, οι πραγματικοί ήρωες της εθνικής αντίστασης κατά το μεγάλο ιστορικό Σβορώνο, του οποίου το κεφάλι βλέπετε στο Πολυτεχνείο. Η πειρατεία, και αυτή υπήρξε ιδιαίτερο πρόβλημα της εποχής, ο Μπαρμπαρός, είναι γνωστό όνομα, επίκαιρος της ειδής αυτές τις ώρες. Δεν τον κάνανε καλά οι Τούρκοι, τον κάνανε αναβαρχό τους. Και επίσης η υποχρεωτική ναυτολογία Ελλήνων στα τουρκικά πολεμικά πλοία έδωσε απλώς στους Έλληνες, γιατί οι Έλληνες πάντοτε βρίσκουν τρόπο να ξεφεύγουν, απ' έξω τα μυστικά του στόλου, και όταν ήρθε το 1921 εκμεταλλεύτηκαν προς όφελος του αγώνα ό,τι μπόρεσαν σε ικανοποιητικό βαθμό ποικιλοτρόπως. Οι δυνάμεις, οι οποίες όμως συντήρησαν τον Ελληνισμό και έσωσαν κυριολεκτικά, είναι όλες σχετικές με το Πατριαρχείο. Οι Έλληνες λοιπόν, και εννοούμε εδώ τους Ορθόδοξους Χριστιανούς που μιλάνε μητρική γλώσσα τα ελληνικά, δεν ήταν ούτε καν κατά προσέγγιση τόσο πολυάριθμη την εποχή εκείνη. Και ενώ η παράδοση της ελληνικής γλώσσας υπήρξε αδιάσπαστη, μιλάμε τα ελληνικά σε αυτά τα χώματα αδιάσπαστα από την αρχαιότητα, σπάνιο φαινόμενο, ιστορικό παγκόσμια,
και ο γλωσσικός εξελινισμός των Σλάβων, των Αλβανών και άλλων υπήρξε συνέπεια επιμιξίας τους με τον γηγενή ελληνικό πληθυσμό, δυστυχώς ένα σημαντικό ποσοστό Ελλήνων εξισλαμίστηκε και οι Έλληνες εκείνοι οι οποίοι άλλαξαν πίστη, παρά το γεγονός ότι μερικοί από αυτούς συνέχισαν να μιλάνε τα ελληνικά, χάθηκαν για το ελληνικό έθνος εξαιτίας της νέας τους θρησκείας. Είναι χαρακτηριστικό, όπως βλέπετε εδώ στον πίνακα του Θεόφιλου, ήδη στην άρρωση του 1453 έχουμε παλαιολόγο υπερασπιστή της πόλης και παλαιολόγο ξάδερφό του Πασά απ' έξω, αντίπαλο του. Και βέβαια ο στρατός του Μάμεθ του Πορθητή αποτελείται τη στιγμή αυτή σχεδόν αποκλειστικά από εξισλαμιστέντες Έλληνες. Μόνο ο χειρό λοιπόν παραμένει η Εκκλησία και στη Βυζαντινή παράδοση, η οποία έχει επιζήσει μετά την άλωση από τους Σταυροφόρους και πάνω απ' όλα επέζησε και μετά την άλωση από τους Τούρκους, μπόρεσε να επιτελέσει το έργο της διατηρώντας όσα έχει κληρονομήσει και από τον αρχαίο κόσμο το Βυζάντιο. Και για τους Έλληνες ο δεσμός αυτός είναι διπλός. Με τους αρχαίους Έλληνες ως κληρονόμους αναγέννησης που ξύπνησε μέσα τους τη συνείδηση της καταγωγής τους, έλεγε μάλιστα εδώ ο γνωστός μας ο Αλή Πασάς, «Εσείς οι Έλληνες μπρε, κάτι μεγάλο έχετε στο κεφάλι σας. Προσέξτε αυτό, δεν βαφτίζετε πια τα παιδιά σας Γιάννη, Πέτρο, Κώστα, ακούω Λεωνίδα, Θεμιστοκλή, Αριστίδη. Σίγουρα κάτι μαγειρεύεται». Από τους αρχαίους Έλληνες λοιπόν, αλλά είχαν κληρονομήσει και ολόκληρο το Βυζάντιο με τις βαθιές του ρίζες και καταβολές στον ελληνιστικό κόσμο. Και βέβαια οι παππούδες μας, οι νεοέλληνες, βρίσκονταν πιο κοντά στο Βυζάντιο παρά στην αρχαιότητα. Και Βυζάντιο εννοούμε εδώ τις πολιτιστικές και εκκλησιαστικές παραδόσεις. Και ενώ οι Έλληνες έδιναν έμφαση στην ενότητα των ελληνόφωνων απογόνων των αρχαίων Ελλήνων, το Πατριαρχείο μας, προσέξτε το αυτό, η Μητέρα Εκκλησία μας, συνήθως έδινε έμφαση στην ενότητα όλων των χριστιανών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, συμπεριλαμβάνοντας και όσους μιλούσαν σλαβικά, τουρκικά αν θέλετε και κάποια άλλη γλώσσα. Όντως, η Εκκλησία διέσωσε και το έθνος επί τουρκοκρατίας και οι Έλληνες κατήχαν βέβαια σημαντική τιμητική θέση μέσα σε αυτήν για λόγους ιστορικούς και ουσιαστικούς. Ενώ βλέπουμε και πολλούς Αλβανούς και άλλους Σλάβους να κατέχουν εξέχουσα θέση στα χρονικά του ελληνικού πατριωτισμού, γιατί οπωσδήποτε στα μυαλά των ανθρώπων της εποχής εκείνης υπήρξαν διαφορετικά πρότυπα, εκείνο του γένους που ακούμε στην Εκκλησία μας, εκείνο του έθνους, του περιορισμένου, αλλά και εκείνα του Ρήγα και της Ομοσπονδίας. Ένα άλλο ερώτημα το οποίο τέθηκε κατά την έρευνά μας, το οποίο έπρεπε να διευκρινίσουμε, γιατί οι Έλληνες, κάτοικοι του ελλαδικού χώρου, προτιμούσαν εξ αρχής τον τουρκικό από το βενετικό ζυγό, πολύ μακριά να πάμε το πρόβλημα, όχι ιστορικά, όχι χρονολογικά, όχι στην άρρωση, πρόσφατα, στα χρόνια που θα γίνει η άρρωση του νησιού. Απλούστατα, αγαπητοί μου, γιατί οι φόροι στους Τούρκους ήταν ελαφρότεροι. Η ζωή, αν θέλετε, πιστέψτε το, ήταν από πολλές πλευρές πιο ελεύθερη. Και ο σχετικά ανεκτικός, άπιστος, ήταν πιο ευπρόσδεκτος από το μισητό την εποχή εκείνη Ρώμαιο Καθολικό. Γράφει ένα ειδικός ιστορικός ότι στην Κρήτη ειδικά οι Βενετοί άπικοι κρατούσαν τον πληθυσμό σε τέλεια υποταγή και αν γίνανε κάποιες εξεγέρσεις, 22 τον αριθμό, μετρήστε τις, ήταν τόσο άγρια και τρομακτική στην κατάπνιξή τους η Βενετική Γερουσία στις αρχές ειδικά του 16ου αιώνα, ώστε να λάβουν μια πλήρη εικόνα της κυριαρχίας της Βενετικής Δημοκρατίας, που ήταν και η πλέον αυστηρή. Και αναφέρεται μάλιστα ομότατη σφαγή, εδώ ακριβώς που πατάμε, στη Δυτική Κρήτη, στις αρχές του 16ου αιώνα. Με χωριά ολόκληρα καμένα, λαιλατημένα, 12, κρατήστε το καλά αυτό στο μυαλό σας, μητροπολίτες, κρεμασμένους, εγκύους δολοφονημένες με το σκληρότερο τρόπο, ολόκληρες οικογένειες πουλημένες σε σκλαβοπάζαρα και άφεση αμαρτιών στους προγραμμένους, μόνο ανέφεραν στα Χανιά βέβαια, το κεφάλι του πατέρα, του αδελφού, του ξαδέρφου, του ανιψιού επαναστάτη και έτσι και με ανάλογα μέσα κατάφεραν να κρατήσουν άγρια όμως την κατοχή τους στην Κρήτη για πάρα πολλούς αιώνες.
Και η ενεργική κατοχή, βέβαια, όπως ξέρουμε, είχε οικονομικό, γι' αυτό ήταν και τόσο σκληρή χαρακτήρα, όχι τόσο πολύ στρατηγικό, ώστε έφτασαν στο σημείο να δυσκολεύουν και την εκκλησιαστική ζωή, δεν είχαμε επισκόπους, το ξέρετε, όσο και την παιδευτική ζωή των Ελλήνων, μόνο στα αστικά κέντρα του νησιού, που αγγίζουν τον κόσμο πολιτισμό, οι κάτοικοι τους έχουν όχι ελευθερία, έχουν ελευθεριότητα ηθών, η οποία φτάνει σύμφωνα με τον Κώστα Δημαρά, το κέντρο του Ιδρύματος Ερευνών, ως και την έκκληση των ηθών, όπως έχει αποτυπωθεί άλλωστε και στα γραπτά μνημεία τα φιλολογικά της εποχής. Και έρχεται ο Φοραΐς, αυτός ο αντικειμενικός παρατηρητής από το Παρίσι, να μας πει το εξής. Όπως κλείνεται τα λιμάνια για τους πειρατές, που είδαμε πιο πάνω, και τους λαθρέμπορους, έτσι πρέπει να τα κλείνεται και για τους Ιησουίτες, γιατί θα αποτελέσουν τον επόμενο ζυγό. Γιατί όντως τους διπλούς κινδύνους γνώριζε πολύ καλά και από τους Τούρκους με το παιδομάζωμα και τους βίαιους εξισλαμισμούς, όσο και από τους ετερόδοξους καθολικούς που αποτελούσαν για τους Έλληνες τεράστιο κίνδυνο ως προς την εθνική τους ύπαρξη, όχι απλώς λόγω θρησκευτικής διαφοράς. Και είδαμε τότε να ριζώνουν στα παράλια και στα νησιά της χώρας μας καθολικοί από το πουθενά. Και πίσω τους να κρύβεται πολύ καλά το οικονομικό συμφέρον. Ας μην ξεχνάμε ότι τότε δεν υπήρχε ελληνικό κράτος και ελληνισμός, παρά μόνο η Ορθοδοξία, που ήταν τότε η εθνική μας συνείδηση και επί τουρκοκρατίας και δενετοκρατίας. Όλοι λοιπόν οι λόγοι της εποχής εκείνης ήταν σχεδόν για αυτόν τον λόγο κληρικοί, διαφόρων βαθμών. Και αυτοί οι άνθρωποι είχαν να διεξάγουν ένα ιερό, αλλά τόσο αγνό, διμέτωπο αγώνα. Και ως συντηρητές και υπερασπιστές της Ορθοδοξίας από τους αλόπιστους, αλόθρησκους και αλόφιλους Τούρκους, αλλά έπρεπε να πολεμήσουν ακόμα πιο σκληρά απέναντι στους καθολικούς μισιονάριους και λεγάτους του Πάπα, τον οποίο τα σχέδια ήταν πιο σατανικά από εκείνα των Τούρκων. Και αυτή είναι η μεγάλη αξία των λογίων εκείνων, γιατί ήταν εκείνοι οι οποίοι κράτησαν, έστω και με τρεμάμενο φως, άσβηστη την εθνική μας συνείδηση. Η Ορθοδοξία λοιπόν είναι ένας σπόρος σταριού, όπως μας έλεγε ο καθηγητής μας στην ελληνική φιλολογία, ανάμεσα σε δύο μεγάλες μυλόπετρες, οι οποίες απειλούν να τον συντρίψουν. Πρόκειται βέβαια για το διμέτωπο αγώνα ταυτόχρονο της Ορθοδοξίας απέναντι σε μωαμεθανισμό και καθολικισμό. Και βέβαια τους παπικούς ενδιέφερε ο χώρος της Ανατολικής Μεσογείου. Είχαν δηλαδή συμφέροντα οι Γάλλοι. Στην Κωνσταντινούπολη θα κρεμάσουν τον Πατριάρχη, θα τον στραγγαλίσουν. Δεν θα σας πω το όνομά του, το ξέρετε. Είναι ο οδός μάλιστα κεντρικός στον Άγιο Μινά δίπλα. Ή αν θέλετε για την Αλεξάνδρεια, παρακάτω, ή για τη Σμύρνη, τι κάνανε. Έβαζαν σκοπό τους να κάνουν τους Έλληνες πρώτα καθολικούς, για να πέσουν εύκολα μετά οι Έλληνες στα χέρια των Δυτικών που κρύβονταν πίσω από τον Πάπα, και έτσι άρχιζε αυτή η προπαγάνδα, από τότε είναι αυτή η λέξη, και η παπική διείσδυση στον χώρο της Ορθόδοξης Ανατολής. Έρχονταν λοιπόν εδώ κάθε λογής έμποροι, οι οποίοι στην πραγματικότητα ήταν πράκτορες του Πάπα, όπως ξέρουμε και από τις αναφορές που έφτιαχναν και σώζονται σε επίσημα αρχεία του Βατικανού, και ανάμεσα στα άλλα θέλησαν να πάρουν βέβαια στα χέρια τους και αυτό που λέμε την ιερή υπόθεση της παιδείας του ελληνισμού, ιδρύοντας και σχολεία, τοποθετώντας δικούς τους δασκάλους, όπως και σήμερα γίνεται με τα ιδιωτικά σχολεία των καθολικών στην Ελλάδα. Αυτοί οι νούντζοι, οι φρέριδες, απεσταλμένοι του Πάπα, οι οποίοι έμαθαν πάρα πολύ καλά τα ελληνικά, τύπωναν και βιβλία στα νέα ελληνικά και τα μοίραζαν δωρεάν, αλλά χωρίς να το θέλουν, κατάφεραν ακριβώς το αντίθετο να πετύχουν. Και έβαλαν μάλιστα και τη βάση για τις νεοελληνικές μας σπουδές. Η προπαγάνδα λοιπόν αυτή που κρύβεται πολύ καλά πίσω από τα βιβλία των προετοιμάζει το έδαφος για τον κατηχητή, τον καθολικό, ο οποίος συνήθως ακολουθούσε. Αγαπητοί μου, ούτως εχόντως των πραγμάτων, προτιμούσαν βέβαια οι Έλληνες να πληρώνουν το χαράτσι. Ερχόμαστε στο χαράτσι. Δεν θα πονέσετε. Ένα φόρο δηλαδή για το προνόμιο που μας δίνει ο Τούρκος.
Ναι, ναι. Να ζούμε και ενώ τα γυναικεία μέλη της οικογένειάς μας είναι έρμεα στις ορέξεις τους, η περιουσία μας μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνει καπνός. Και είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε και άλλους φόρους για τα εισοδήματα, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή πολλοί χριστιανοί να διαλέξουν να γίνουν Τούρκοι, με σπουδαιότερο κίνητρο την επιθυμία τους όμως να απαλλαγούν από το παιδομάζωμα, γράφει ο Ντάγκλας Ντέιγκιν. Και δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο, μάλιστα, Τούρκοι γονείς να πουλάνε τα παιδιά τους στους Έλληνες, αντίθετα από ό,τι έχετε ακούσει, για να τους δοθεί η ευκαιρία να μπουν στο σώμα των γενιτσάρων κλπ. Οι Έλληνες όμως, τα παιδιά τους αντίθετα τα ακροτηρίαζαν, τους κόβανε ένα κομμάτι από το δάχτυλο. Τα αραβόνιαζαν σε πολύ μικρή ηλικία, τα παρουσίαζαν ότι είχαν γεννηθεί κοριτσάκια. Με κάθε τρόπο κάνανε προσευχή, Θεέ μου, μήπως στείλεις αγόρι. Αντίθετα από ό,τι γίνεται σήμερα. Για να μην τα πάρουν στο παιδομάζωμα. Κάτω από αυτές λοιπόν τις συνθήκες, εάν η ελληνική εκκλησία δεν είχε αναπτύξει μια τόσο έντονη δραστηριότητα, ο χριστιανικός πληθυσμός θα είχε περιοριστεί σε μια σήμαντη μειοψηφία. Τώρα όμως είναι περισσότερο οικουμενικό το Πατριαρχείο, τα Πατριαρχεία όπως λέγεται, από ό,τι ήταν επί Βυζαντίου. Και φυσιολογικά στα τέλη του 18ου αιώνα, όπως βλέπετε το πρωτότυπο εδώ, ο Έλληνας Πατριάρχης είναι πνευματικός ηγέτης του 1/4 της Αυτοκρατορίας και έχει σε μεγάλο βαθμό και κοσμική εξουσία, όπως φαίνεται και από το δικέφαλο. Είναι τα προνόμια τα γνωστά, τα οποία εξασφάλισε ο Γεώργιος Γενάδιος Σχολάριος, προχωράμε λίγο Μιχάλη, και οι περί τον Πατριάρχη φαναριώτες με τα γνωστά τους προνόμια και αξιώματα, πάντως γύρω από το Πατριαρχείο, τα οποία θα φέρουν τους Έλληνες σε πλεονεκτική θέση όπου και να κατοικούν μέσα γέτσι από την Ελλάδα από τότε μέχρι σήμερα. Και βέβαια θα αφήσω ένα μεγάλο κομμάτι της καρδιάς μου, γιατί αυτή είναι διαφωνώ, την Εκκλησία και την παιδεία, αναξίως, αλλά με μεγάλη αγάπη. Η δωρεάν λοιπόν ελληνοχριστιανική παιδεία με κληρικούς κατά τα 2/3 σε όλες τις βαθμίδες, ο Ευγένιος Βούλγαρης, ένας ο οποίος ξέρει μόνο 8 ξένες γλώσσες στην εποχή του, αυτός ο οποίος θα φέρει μαθηματικά, φυσική, χημεία, άλγεβρα, αστρονομία, νεότερη φιλοσοφία με μαθητές τον Άγιο Κοσμά, τον Νέο Τολό που γιορτάζουμε επάνω στην Αθήνα, το Ρίγα, το Βελεστηλή και άλλοι επώνυμοι, ανώνυμοι, όπως λέει και ο Κολοκοτρώνης, τα απομνημονεύματα, με αυτά τα βιβλία μεγαλώσαμε, Μηναίο, το Ήχη. Και ο Ρήγας με τον όρκο του, ελάτε με ένα ζήλο σε τούτο τον καιρό να κάνουμε τον όρκο επάνω στο Σταυρό. Ποιοι, Βούλγαροι και Αρβανίτες και οι Ρωμιοί στο τέλος, για να μαζευτούμε γύρω-γύρω μαζί με τους κλέφτες, τους αρματολούς, τους σφακιώτες, εδώ κάτω, εδώ που δεν πάτησε ποτέ πόδι, κατακτητή, για να φτάσουμε επιτέλους, Μιχάλη, στο μάχου υπερπίστεως και πατρίδος. Ξεκινά λοιπόν αυτή η λαμπρή σελίδα του αγώνα του 21. Όπου όμως, προσέξτε την παρατήρηση που προέκυψε από όλη αυτή την έρευνα, απουσίασαν κρυπτοχριστιανοί, όπου ο ελληνικός πληθυσμός ήταν ιδιαίτερα συμπαγής και όπου έδρασε η φιλική εταιρεία, για τον ίδιο λόγο και οι νεομάρτυρες είναι αρκετοί, όπως και σε αυτό το νησί, όταν ήρθε η ώρα να έρθει η απελευθέρωση, όχι όμως το 21, τότε λοιπόν απελευθερώθηκαν και εύκολα, σχετικά και νωρίς. Όπου όμως υπήρξαν πολλοί κρυπτοχριστιανοί, αυτό προσέξτε το που βλέπετε, εκεί άργησε η ελευθεριά ή δεν ήρθε καθόλου. Είναι ακόμα από την εφημερίδα Τα Νέα πριν από λίγα χρόνια και αναφέρεται ακριβώς εδώ στο Ρέθυμνο, ένα πρόβλημα το οποίο έρχεται ξανά, 100 χρόνια μετά. Κρυπτοχριστιανοί λοιπόν ήταν οι τουρκοκριτικοί, και βλέπουμε για να αποφύγουν τη δίμευση της περιουσίας και οι ιερείς, δυστυχώς και αρχιερείς, ακόμα και στη Φλόρινα, στα Μογλενά, επάνω ο ίδιος ο αρχιερέας μετά το Χριστός Ανέστη, λέει πάμε, γινόμαστε τώρα Τούρκοι. Για να γλιτώσουν όλα αυτά και με την πάροδο του χρόνου βέβαια γίνανε και στις συνήθειες μουσουλμάνοι πληρέστατα και έχεραν των προνομίων των γενιτσάρων στα συμπεράσματα. Είδαμε λοιπόν ότι επισημαίνει και κορυφαίος ιστορικός των ημερών μας για τη λίγα ενδιαφέρουσα περίοδο που εξετάσαμε και πάνω στο θέμα μας, Πατριαρχείο και Νεομάρτυρες. Ενώ ο χαρακτήρας του αγώνα είναι εθνικοκοινωνικός και οι αγωνιζόμενοι πολεμάνε, όπως βλέπουμε σε όλα τα κείμενα για την πατρίδα και τη θρησκεία τους, με αντίπαλους τον ξένο ζυγό και την εθνική καταπίεση, η Εκκλησία μόνο
παραμένει σε όλη την περίοδο αυτή η κατευθυντήρια δύναμη του έθνους, επικεφαλής της εθνικής αντίστασης σε όλες τις μορφές της, εργαζόμενη για το σταμάτημα των εξισλαμισμών, συμμετέχοντας σε όλες τις εξεγέρσεις, ακόμα και διευθύνοντάς της, έχει να δείξει μεγάλο αριθμό νεομαρτύρων, που είναι σύγχρονα και ήρωες της χριστιανικής πίστης και της εθνικής αντίστασης. Ρυθμίζει επίσης και όλη την πνευματική ζωή. Ήδη ο πρώτος Πατριάρχης ιδρύει την Πατριαρχική Σχολή και όλοι οι άλλοι ακολουθούν το παράδειγμά του. Το ουσιαστικό πρόβλημα που απασχολεί τον Ελληνισμό είναι η υπεράσπιση της Ορθοδοξίας, η οποία ταυτίζεται σχεδόν με την εθνική ιδέα και απειλείται από τους δύο γνωστούς κινδύνους. Πανθομολογούμενον είναι ότι η Εκκλησία έσωσε το ελληνικό έθνος κατά τους σκοτεινούς χρόνους της δουλείας. Διονύσιος Ζακηθινός. Είμαστε λίγο κλείνοντας στον Καποδίστρια. Είχε χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτός ο μεγάλος πολιτικός και διπλωμάτης, ο πρώτος κυβερνήτης αυτού του τόπου, την αποφυγή της βίας, το συνέδριο της Βιέννης κτλ. Την προσφυγή στη διαιτησία, τη διαλλαγή, την επιείγεια, όπως και ο Πατριάρχης μας. Γι' αυτό θυσιάστηκαν και οι δύο ταυτόχρονα, για τον ίδιο λόγο, και τους χρωστάμε μεγάλη γνωμοσύνη. Βοά όμως, διαχρονικά, λίγο πριν, αυτός ο οποίος τους προετοίμασε, με το συγκεκριμένο βιβλίο του Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, πολύ σωστά και ελπίζουμε όχι εν τη ερήμο, σας πληροφορούμε αδελφοί ότι για άλλο τέλος, άλλο σκοπό, δεν σας παιδεύουν με τα βαρέα δοσήματα, με τους φόρους. Πάρεις για να βαρεθείτε, να χάσετε την υπομονή και έτσι να αρνηθείτε την πίστη σας, να δεχτείτε τη δική τους θρησκεία. Σας συνιστώ λοιπόν, λέει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, υπομονή αδελφοί μου. Σε όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς όπου τυραννώνται κάτω από τον βαρύ ζυγό της αιχμαλωσίας, θάρρος και παρακίνηση στο να μιμηθούμε με το έργο, το μαρτυρικό τους τέλος, αυτούς τους νεομάρτυρες, όλοι οι χριστιανοί, η καταπερίσταση αναγκαζόμενη στο μαρτυρίζε εξαιρέτως δε, εκείνα προσέξτε γιατί θα μας τα πει ο κύριος Τσακυράκης λίγο, όσοι έφτασαν σε αυτό το άσχημο σημείο να αρνηθούν πρώτερον την Ορθόδοξη πίστη. Και αλλού πάλι, για να κλείσω, και με τον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος έχει συμπεριλάβει πάρα πολλά στο θησαυρό, ο οποίος έχει έρθει στα χέρια μας και σας το μοιράζουμε, δώστε με χαρά, αγαπητοί μου αδελφοί και πατέρες και σεβασμιότητα, δώστε με χαρά τα χαράτσια, 12 παιδιά μου, 8 αιώνια, το τι έχω δώσει, δώστε με χαρά τα χαράτσια στους απίστους, μόνο και μόνο για να σώσετε την πίστη σας. Ενώ κάποιοι αποφεύγουν και με άλλο τρόπο και την εποχή εκείνη και σήμερα τους φόρους, σε όραμα είδε ένας γέροντας, μας λέει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, ότι όλοι εκείνοι οι χριστιανοί οι οποίοι πλήρωσαν στους Τούρκους τα χαράτσια υπομένοντας για τον Χριστό, όχι για άλλο λόγο, κάθε κακοπάθεια ευχαρίστως να κατοικούν σε ανάκτορα. Και ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ως χριστιανοί ένα χρέος έχουμε. Να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία. Τον επίσκοπό μας, ο οποίος είναι εις τύπον και τόπον Χριστού. Και τι μας έλεγε ο Κυριός μας, μετανοείται, ή κυριάρα η Βασιλεία των Ουρανών.